Κώστας Αξελός, τα αποσπάσματα του κόσμου. Από μαγνητοφώνηση επιμέλεια Κωνσταντίνος Σύρμος. Αυτόν τον κόσμο που είναι για όλους, ούτε κανείς Θεός, ούτε άνθρωπος τον έκανε, αλλά ήταν από πάντα και είναι και θα είναι αιώνια φωτιά, που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο. Ηράκλειτος. Παρίσι, 1992. Το πρόβλημα της καταγωγής της σκέψης είναι ένα από τα κεντρικότερα προβλήματα της ίδιας της σκέψης. Τα μικρά παιδιά συνηθίζουν να ρωτάνε πώς γεννιούνται τα παιδιά. Τα ενήλικα παιδιά, οι σκεφτόμενοι άνθρωποι, ρωτάνε πώς άρχισε η σκέψη. Υπάρχει μία, η πρώτη, η ευρωχριστιανική εκδοχή, ότι η σκέψη άρχισε με το περίφημο μήλο, αφού κόπηκε και φαγώθηκε από το δέντρο της γνώσης, και ότι η σκέψη αρχίζει σαν γνώση και σαν κατάρα. Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως. Εάν δεν παραδεχθεί κανείς αυτήν την μυθολογική προοπτική, θα έλεγα ότι η σκέψη εισβάλλει στο σύμπαν σαν μια καταστροφή. Την λέξη καταστροφή την παίρνω εδώ στην αρχαία ελληνική έννοια. Σαν μια στροφή, σαν κάτι που οδηγεί κάπου, σε μια λύση είτε θετική είτε αρνητική. Η καταστροφή, δηλαδή αυτή η ριζική στροφή που είναι η σκέψη, είναι αυτό που έκανε το ζώο άνθρωπο. Έχουμε βέβαια σήμερα μια νέα καταστροφή που μας απειλεί, την μη σκέψη. Θα μπούμε σε εποχές μακρινές, όπου δεν θα σκεφτόμαστε. Αλλά οσότου γίνει αυτό, και αν γίνει αυτό, δεν πάβει να μας απασχολεί το πρώτο ερώτημα που θέσανε οι πρώτοι Ευρωπαίοι στοχαστές. Το τονίζω, οι πρώτοι Ευρωπαίοι στοχαστές, ο Ηράκλειτος και ο Παρμενίδης. Τι το «ον», ποιος ο λόγος του «όντος»? Αυτό το ερώτημα έχουμε να το ξαναπάρουμε στα χέρια μας, να το ξαναδουλέψουμε, αλλά όχι όπως το δούλεψαν αυτοί, αλλά με το δικό μας τρόπο. Μέσα μας είναι ίδια, ζωντανό και νεκρό, ξύπνιο και κοιμισμένο, νέο και γυραιό, γιατί αυτά όταν μεταβάλλονται είναι εκείνα και εκείνα, όταν με τη σειρά τους μεταβάλλονται είναι αυτά. Ηράκλειτος. Τους προσοκρατικούς τους πήραμε από μία εποχή και πέρα, το 19ο αιώνα, σαν αντικείμενο σκέψης, και ο ένας τους μετέφραζε και τους ερμήνευε λογικά, ο άλλος ψυχολογικά, ο άλλος κοινωνιολογικά, ο άλλος αισθητικά, ο άλλος καλλιτεχνικά, και θα υπάρχουν και άλλοι τρόποι πρόσβασης. Όλοι αυτοί οι τρόποι παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον, απασχολούν και ορισμένους ερευνητές και φοιτητές, αλλά αστοχούν ως προς τον στόχο τους. Γιατί ο στόχος της σκέψης των προσοκρατικών, ιδίως του Ηράκλειτου και του Παρμενίδη, είναι μια σκέψη που ξετυλίγεται πριν να αρχίσει η σκέψη να απλώνεται σε αυτά τα κανάλια της ψυχολογίας, της λογικής, της ηθικής. Η πρώτη σκέψη του μήλου δεν θα έπρεπε καν να ονομάζεται φιλοσοφία. Θα πρέπει να ονομάζεται η πρωταρχή της δυτικοευρωπαϊκής σκέψης. Θα πρέπει να επερωτάται διαρκώς, αλλά ως προς το δικό της ερώτημα. Θα έλεγα ότι όλη η σκέψη, προτιμώ τον όρο σκέψη σαν πιο γενικό από τον όρο φιλοσοφία,
από τον Παρμενίδη ως τον Χάιντεγκερ ήταν η απάντηση στο «τι τον». Στο ενδιάμεσο όμως αυτής της πορείας που κράτησε 2.500 χρόνια υπήρξανε εδώ και εκεί ο Ηράκλητος, ο Παρμενίδης, ο Χέγγελς ορισμένες στιγμές, ο Πασκάλ, ο Νοβάλης, ο Νίτσε, που δεν έστρεψαν όλη την προσοχή στο ερώτημα «τι τον». Για μένα προσωπικά, το πρόβλημα της σκέψης που μας απασχολεί εμάς τους ανθρώπους του τέλους του 20ου αιώνα είναι να σκεφτούμε μεν πώς σκέφτηκαν αυτοί το «ον», αλλά εμείς να μην μείνουμε κολλημένοι στο «ον» σαν το στρίδι στον βράχο του. Ή, έστω, να δούμε το «ον» σαν μία αιώνια κίνηση. Αλλά να θέσουμε ένα άλλο ερώτημα που ξεπηδάει και είναι πολύ βασικότερο. Πώς ξετυλίγεται ο κόσμος? Το «ον» είναι για μένα μία από τις φιγούρες, ένα από τα προσωπία του κόσμου. Αυτό που ο Ηράκλητος ονομάζει λόγος είναι αυτό που εμείς θα μπορούσαμε σήμερα να ονομάσουμε μαζί γλώσσα και σκέψη του ανθρώπου και του κόσμου, στο πιο απόλυτο και σχετικό με όλα τα πράγματα άνοιγμά του. Και χωρίς να δίνεται απάντηση στο τι είναι αυτός ο λόγος, γιατί η σημαντικότερη απάντηση που μας δίνει ο Ηράκλητος είναι ότι ο λόγος αυτός ταυτίζεται με τον χρόνο, με τον αιώνα και είναι σαν ένα παιδί που παίζει. Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά στην πιο αντιδικτατορική, αντιολοκληρωτική σχέση. Σκέπτεται το όλον, αλλά όχι ολοκληρωτικά. Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει ρίχνοντας ζάρια, ενός παιδιού η βασιλεία. Ηράκλητος. Σε έναν άνθρωπο που θα μου έλεγε ότι υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στον Ηράκλητο Παρμενίδη και τον Πλάτωνα Αριστοτέλη, θα το απαντούσα όχι. Υπάρχει κυρίως ρήξη. Σε έναν άνθρωπο που θα μου έλεγε υπάρχει ρήξη ανάμεσα στον Ηράκλητο Παρμενίδη και τον Πλάτωνα Αριστοτέλη, θα έλεγα όχι. Αυτό που προσπαθώ να σκεφτώ είναι την συνοχή, τον χρόνο σαν ενότητα και ρήξη μαζί. Είναι απάνω στον ίδιο δρόμο, αλλά πάνω στον ίδιο δρόμο έχει γίνει μία ποιοτική αλλαγή, ούτε προς το καλύτερο ούτε προς το χειρότερο. Και περνάμε από μία αρχαϊκή περίοδο, η οποία δεν ξέρει τη λέξη φιλοσοφία ως ουσιαστικό, την οποία χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ο Πλάτωνας και την κάνει σχολή. Σχολή που υποδιαιρείται στην λογική, στην φυσική και στην ηθική. Έτσι, θα τόνιζα περισσότερο το στοιχείο της ρήξης, αλλά της παραγωγικής ρήξης. Σαν ένα ζευγάρι δηλαδή που χωρίζει, αλλά παραμένει πάρα πολύ φιλικά δεμένο. Το παιχνίδι ως παιχνίδι του κόσμου είναι, θα μπορούσα να πω, ο άξονας της στοχαστικής μου προσπάθειας. Γιατί αυτό που κάνει πιο πολύ ο στοχαστής είναι να μένει μέσα σε μια στοχαστική προσπάθεια. Το παιχνίδι του κόσμου θα μπορούσα να το ονομάσω με τον ίδιο τρόπο παιχνίδι του χρόνου ή με τον ίδιο τρόπο μεταμορφώσεις αποσπασμάτων του όλου. Για να καταλάβουμε κάπως τι εννοώ ως παιχνίδι, πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος όλες τις ψυχολογικές κοινωνιολογικές ερμηνείες του παιχνιδιού που αφορούν τμηματικά παιχνίδια. Το φλερτ ή το φουτμπολ, ένας πόλεμος ή ένα μάτς τένις είναι τμηματικά παιχνίδια που γίνονται μέσα στον κόσμο, είναι δηλαδή ενδοκοσμικά. Εγώ μιλάω για ένα παιχνίδι που είναι το παιχνίδι του κόσμου του ίδιου, ο οποίος δεν υπόκειται
σε καμιά αρχή. Το βασικό ερώτημα είναι, γιατί ξετυλίγεται ο κόσμος? Επειδή ξετυλίγεται. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί έτσι παίζει το παιχνίδι του κόσμου, ως παιχνίδι του χρόνου. Και εμείς οι άνθρωποι είμαστε και οι παίκτες και τα παίχνια και οι εμπεζόμενοι από τον κόσμο. Δεν υπάρχει μια γενική απάντηση στο γιατί ξετυλίγεται ο κόσμος. Ξετυλίγεται γιατί είναι παιχνίδι. Αυτό όμως που κάνουμε ως προς τον κόσμο είναι να τον μετατρέπουμε σε έναν μικρό κόσμο. Έναν κόσμο της ψυχικής, κοινωνικής, αισθητικής μας δράσης. Έτσι τον στενεύουμε και μέσα σε αυτά τα στενά όρια πνιγόμαστε οι ίδιοι, αγωνιούμε. Νομίζω ότι θα ωφελιότανε πάρα πολύ η ανθρωπότητα αν καταλάβαινε ότι το έδαφος τρίζει κάτω από τα πόδια της, ότι ο ορίζοντας ανοίγεται και ότι ο άνθρωπος, αντί να θέλει να καταδυναστεύει τον εαυτό του, τους άλλους, τα πράγματα, τον κόσμο, πρέπει να παίζει με ρυθμό το παιχνίδι του κόσμου. Υπάρχει καμία ειδική μέθοδος γι' αυτό? Όχι, δεν υπάρχει σε ένα κοιτάπι που θα μπορούσα να μοιράσω ως μέθοδο. Ας στη λέξη μέθοδο αντιθέσω την αρχαία ελληνική λέξη που είναι και στα νέα ελληνικά. Οδός. Υπάρχει μια οδός. Μια οδός η οποία είναι βατή. Είναι ένα μονοπάτι που έχει τις δυσκολίες της και αν οδηγεί κάπου είναι προς το ανοιχτό όλων, στο οποίο μπορούμε να ενταχθούμε. Όχι πιο μεθοδικά, αλλά πιο ρυθμικά, υπακούοντας τον ρυθμό του χρόνου. Ο μύθος σημαίνει μία ιστορία, μία περιπέτεια, κάτι που εκτελήσεται ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους. Οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν τους μύθους, χρησιμοποιούσαν σαν συνώνυμο της λέξης μύθος τη λέξη μυθολογία. Δηλαδή, για αυτούς η μυθολογία δεν ήταν αυτό που έγινε για μας. Ήταν η ίδια η έκφραση, ο λόγος του μύθου. Μετά, ο λόγος έτεινε προς μία σχετική αυτονόμηση. Εγώ θα έγραφα τη λέξη μυθολογία με μία παύλα. Μύθο, παύλα, λογία. Όπου και εκεί πάλι θα βρίσκαμε και την ένωση μύθου και λόγου και το χωρισμό μύθου και λόγου. Αυτό ίσχυε πριν από 2.500 χρόνια και ισχύει και σήμερα. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι η εποχή μας είναι ρασιοναλιστική, ότι υπακούει στα πλάνα, στα προγράμματα, ότι αυτό που κυριαρχεί είναι η επιστήμη. Λέγοντας όλα αυτά έχουν δίκιο, μόνο που σκέπτονται πολύ ριχά και επίπεδα, γιατί δεν βλέπουν πως η κινητήρια δύναμη της εποχής είναι μυθικοτεχνολογική. Γιατί ζει ο άνθρωπος? Γιατί θέλει να πάει στα άλλα άστρα? Δεν υπάρχει δογματική απάντηση. Γιατί τον σπρώχνει η μυθικοτεχνολογική δύναμη, η οποία από τα παλιά ήταν στα σπάργανα και σήμερα εκδηλώνεται με τον πιο ριζικό και συχνά βίαιο τρόπο. Κεφάλαιο Heidegger και σχολή της Φραγκφούρτης. Τεχνική και τεχνολογία. Η μεν σχολή της Φραγκφούρτης, που θα μπορούσε να ονομαστεί ένας εγελιανομαρξισμός σημερινός, βλέπει την τεχνική, βλέπει την κοινωνία, βλέπει όλα τα πράγματα να γίνονται εμπόρευμα και αντικείμενο. Μόνο που η προοπτική της είναι στενά κοινωνιολογική. Άμα μιλάει για κόσμο, για τεχνική, για άνθρωπο, όλη η σχολή της Φραγκφούρτης μιλάει για τον κοινωνικό άνθρωπο,
για την υπάρχουσα κοινωνία, για το υπάρχον παιχνίδι αν θέλετε. Δηλαδή η άποψή της δεν είναι κεντρικά στοχαστική. Δεν αφορά το όλον σαν όλον, αλλά τμηματικά, κοινωνιολογικά, με ορισμένες προσφορές και πολλές φορές με σοφιστικά επιχειρήματα. Ο Χάιντεγκερ βλέπει στην τεχνική, σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει ουσία της τεχνικής, την κεντρική ουσία της εποχής μας. Με τον Χάιντεγκερ ξεχωρίζω από το ότι δεν πιστεύω ότι έχει μια ουσία η τεχνική. Πουθενά, σε κανένα ουρανό και σε καμιά γη, δεν είναι γραμμένη ποια είναι η ουσία της τεχνικής. Μιλάω για το ένιγμα της τεχνικής, που είναι και για μας και για τους ανθρώπους. Και ο Χάιντεγκερ πιστεύει ότι η τεχνική μπορεί ίσως να ξεπεραστεί μια φορά από έναν επερχόμενο Θεό. Ενώ εγώ δεν νομίζω ότι η τεχνική μπορεί να ξεπεραστεί, παρά μόνο με μια λίγο μεγαλύτερη συμφιλίωση με το όλον και το μηδέν. Αυτό που ονομάζω μικρή αλλαγή είναι, όπως θα μπορούσε κανείς να ονομάσει μικρή αλλαγή, το ότι γεννήθηκε μια μέρα ο πλανήτης Γη, ενώ ήταν κάτι το τεράστιο. Είναι μια μεγάλη υπόθεση, όπου ο άνθρωπος δεν είναι ο μόνος πρωταθλητής, δεν παίζεται το παιχνίδι μόνο από τον άνθρωπο, αλλά παίζεται και από τον κόσμο. Όχι τον κόσμο των ανθρώπων. Πρέπει να μας ανοιχτεί ριζικότερα ο ίδιος ορίζοντας του κόσμου, για να μπορέσουμε να παίξουμε λίγο πιο συμφιλειωμένοι μαζί του. Αλλά αυτό το λίγο είναι ένα πάρα πολύ. Όπως το ελάχιστο δευτερόλεπτο που γέννησε το σύμπαν, το Big Bang, ήταν κάτι το τεράστιο και το ελάχιστο σύγχρονα. Στο Παρίσι φτάσαμε να γίνουμε φίλοι με τον Χάιντεγκερ, να είμαι μεταφραστής του σε ένα συνέδριο, να έχουμε στενές φιλικές σχέσεις, οι οποίες διακόπησαν άμα είδα καλύτερα και καθαρότερα ότι υπήρχε σε αυτόν τον άνθρωπο μια στενότητα στο να αναγνωρίσει το ναζιστικό στοιχείο που περνάει σαν νήμα από όλο του το έργο. Χωρίς να μπορούμε να τον ορίσουμε ναζιστή ή να τον προσδιορίσουμε από αυτό και μόνο. Ένα δεύτερο θέμα ήταν πως στη θέση του είναι των όντων για το οποίο μιλάει, εγώ μιλάω για τον κόσμο. Για έναν κόσμο ο οποίος περικλεί όλους τους κόσμους και είναι ανοιχτός. Τρίτον, ο τελευταίος Χάιντεγκερ, οι τελευταίες λέξεις που έγραψε ήταν «Μόνο ένας Θεός μπορεί να μας σώσει». Ο άνθρωπος είναι το δεινόν, το πιο ανίκιο από τα ανίκια. Χάιντεγκερ. Κεφάλαιο «Η ιδιοκτησία και η καταστροφή». Πιο νέος ονόμαζα την σκέψη τραγική ή τύχαινε να μιλήσω και για την κωμωδία του κόσμου. Στη σημερινή εποχή, στην εποχή που τελειώνει, ενώ σύγχρονα αρχίζει μία άλλη εποχή, δεν θα χαρακτήριζα την σκέψη πια ούτε ως τραγική, ούτε ως κωμική, απλώς ως ανοιχτή. Το άνοιγμα ακριβώς αυτό είναι η περιπλάνηση. Δεν είναι ο άνθρωπος που πλανάται απάνω στη γη. Πλάνης είναι ο πλάνης αστήρ, μας λένε τα αρχαία ελληνικά. Το άστρο που μέσα στον ουρανό, ενώ υπακούει σε μια κίνηση, δεν κινείται όπως θέλει. Μένει πλάνης. Όλη η ανθρώπινη περιπλάνηση δεν μπόρεσε ποτέ να πάψει να είναι αυτό που είναι, δηλαδή περιπλάνηση. Και δημιούργησε φραγμούς, δηλαδή η αλήθεια, το ωραίο, το σωστό, το καλό, το δίκαιο. Όλοι αυτοί οι θεσμοί και όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα
είναι τώρα και μερικές δεκάδες χρόνια που γκρεμίζονται συνεχώς κάτω από τα πόδια μας και μπροστά στα μάτια μας. Εμείς δεν θέλουμε να ειδούμε ακόμα αυτό το σύνολο ερειπίων που αποτελείται από τον σημερινό κόσμο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει μία απλή αναγέννηση, αλλά μπορούμε, όπως ο Ιδίποδας, αναγνωρίζοντας αυτή την πρώτη καταστροφή που είναι η σκέψη και η περιπλάνηση του ανθρώπου, να οδηγηθούμε σε μία εποχή που θα ξεφεύγει από την τυραννία του ωραίου, του αληθινού, του σωστού, του καλού. Όχι για να πέσουμε βέβαια στην δημοκρατία του οτιδήποτε, αλλά να φτάσει σε ένα στοχαστικό άνοιγμα, όπου τον άλλον δεν θα νομίζουμε ποτέ ότι τον κατέχουμε. Το μυστικό της αλλαγής, θα έλεγα, είναι στην ιδιοκτησία. Μόνο όταν ο άνθρωπος πάψει να θεωρεί τον εαυτό του ιδιοκτησία, την σύντροφο ή τον σύντροφο ιδιοκτησία του, τους φίλους του ιδιοκτησία, την χώρα του ιδιοκτησία, τις ιδέες ή τα καλλιτεχνικά του έργα ιδιοκτησία και να θεωρεί τον ίδιο τον εαυτό του και όλα τα πράγματα ιδιοκτησία. Τότε θα δει ότι ο ίδιος δεν είναι παρά ιδιοκτησία του κόσμου που αγνοεί κάθε έννοια ιδιοκτησίας. Είναι 2.500 χρόνια που είναι η ανθρωπότητα σαν να περιμένει μια μεγάλη καταιγίδα. Καταιγίδα με τη διπλή έννοια επίσης, της καταστροφής αλλά και του φωτίσματος του κεραυνού που σκίζει στα δύο τον ουρανό. Και αυτή δεν είναι μια ελπίδα, είναι μια αναμονή πέρα από τον κοινό λόγο, ο οποίος γίνεται συχνά κοινοτοπία. Θα έλεγα ούτε πια ένας λόγος, γιατί η εποχή του λόγου τίνει να κλείσει με τη φιλοσοφία, αλλά για μία ανοιχτή, φιλική σκέψη που να ξεπερνάει κάθε αίσθηση ιδιοκτησίας ως προς όλα τα πράγματα, όλα τα πρόσωπα. Ο άνθρωπος δεν είναι υποκείμενο. Ο άνθρωπος είναι το ομιλούν απόσπασμα του κόσμου. Τα αντικείμενα που βρίσκονται μπροστά μας δεν είναι αντικείμενα πεταγμένα και τοποθετημένα έτσι ή αλλιώς, αλλά είναι επίσης αποσπάσματα του κόσμου. Κάθε εποχή έχει ένα δικό της πεπρωμένο που δεν έχει καμία σχέση με την μοίρα και είναι η εποχή που έχει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την εποχή. Ο άνθρωπος που σκέφτεται το πεπρωμένο δεν είναι ένα άλοθη ως προς αυτό που γίνεται, γιατί είναι σύγχρονα και μία πράξη. Η ανοιχτή αυτή πράξη εμφανίζεται στα όλα, στις επαγγελματικές του σχέσεις, στις ερωτικές του σχέσεις, στις πολιτικές του σχέσεις. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα βήμα προς τα μπρος, όχι ξεπερνώντας την περιπλάνηση, αλλά αναγνωρίζοντάς την, και αυτό θα άλλαζε την επαφή. Το ποτήρι που έχω απέναντί μου δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο απλώς μπορώ να σπάσω, από το οποίο απλώς μπορώ να πιω. Είναι ένα δώρο του κόσμου, είναι ένα απόσπασμα του κόσμου και οι σχέσεις μας αυτές, αν αλλάξουν, το άλλαγμα αυτό θα δημιουργήσει ένα νέο κλείσιμο με τη σειρά του. Γιατί δεν υπάρχει ένα τελικό happy end? Δεν θα ήταν μια υπεκφυγή του κόσμου, αλλά θα ήταν ίσως η ριζικότερη, σιωπηλή και αθόρυβη εισβολή στα πεπρωμένα, τα σημερινά και τα μέλλοντα. Κεφάλαιο: το τέλος της τέχνης. Με τις φράσεις που έχω πει και γράψει για το τέλος της τέχνης, το τέλος της φιλοσοφίας, το τέλος της πολιτικής, έχω δημιουργήσει αφάνταστες παρεξηγήσεις. Όλοι νομίζουν ότι τα πράγματα όλα θα σταματήσουν, σαν ένα οποιοδήποτε λεωφορείο που θα σταματήσει σε μία ορισμένη στάση. Πρώτον, μιλάω για το τέλος της μεγάλης τέχνης,
της μεγάλης πολιτικής, της μεγάλης φιλοσοφίας. Δεύτερον, το τέλος διαρκεί. Το τέλος δεν είναι στιγμιαίο. Το τέλος μπορεί να διαρκέσει ακόμα περισσότερο από όσο διήρκησε το ίδιο το πράγμα. Η καταγωγή της τέχνης, της σκέψης, της πολιτικής χάνεται στα βάθη του ορίζοντα και των χρόνων. Αυτό που βλέπουμε και ζούμε σήμερα, χωρίς να θέλουμε να το αναγνωρίσουμε, είναι ότι η πολιτική έχει πάψει να είναι μεγάλη πολιτική και έχει γίνει τεχνική της γραφειοκρατικής διάρθρωσης των συνόλων. Ότι η μεγάλη τέχνη έχει γίνει περισσότερο καλλιτεχνική ευρεσιτεχνία. Ότι οι σκεπτόμενοι οι ίδιοι, άμα παίρνουν στα σοβαρά εννοώ με πολύ χιούμορ τον ρόλο τους, δεν αυτονομάζονται φιλόσοφοι, αλλά στοχαστές. Ο Χάιντεγκερ επέμενε συνέχεια λέγοντας πως δεν υπάρχει χάιντεγκεριανή φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν, μία σκοτεινή καταγωγή μας οδηγεί προς ένα τέλος που θα διαρκέσει. Για να τολμήσω μια προφητεία, θα έλεγα ότι το τέλος αυτό θα διαρκέσει αιώνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα γίνονται γεγονότα και πολιτικά και φιλοσοφικά και καλλιτεχνικά. Δεν θα έχουν όμως την σημασία που είχαν. Δεν θα έχουν πια το νόημα που είχανε ως σήματα του κόσμου. Αντίθετα, το άνοιγμα για το οποίο μιλάω, το ξεπέρασμα της πολιτικής, το ξεπέρασμα της παραδοσιακής φιλοσοφίας, το ξεπέρασμα της ιστορίας, μας οδηγεί σε μία πιο φιλική σχέση με τα πράγματα και σύγχρονα μας οδηγεί όχι προς ένα παράδεισο, αλλά προς μία κατάσταση που θα έχει τα δικά της τα ανοίγματα. Θα υπακούει στο δικό της άνοιγμα και θα έχει και τα κλεισίματά της. Έτσι, όλοι θα έπρεπε σύγχρονα να τρέμουν, ακούγοντας περί του τέλους του Α, η Β, η Γ πράγματος. Να σκέφτονται ότι αυτό που κάνουνε θα συνεχίζεται επί αιώνες και οι πιο τολμηροί να σκεφτούν ότι οδηγεί σε έναν δρόμο πιο πέρα αυτό το στέλνο μονοπάτι, αυτό για το οποίο μίλησα πριν. Αυτό το στενό μονοπάτι οδηγεί όχι προς τη φιλοσοφία, όχι προς ένα σύστημα, αλλά προς μία ανοιχτή σκέψη. Η πολιτική πράξη, αντί να θέλει να είναι τεχνική της διακυβέρνησης, θα μπορούσε να γίνει τεχνική της συνέβρεσης των ανθρώπων. Τέλος, η ίδια η τέχνη, αντί να θέλει να μας στείνει ωραία αγάλματα ή πίνακες, θα μπορούσε να εγγράφει περισσότερο στην ποιητικότητα του κόσμου, που δεν στηρίζεται σε αριστουργήματα, αλλά που μπορεί να διαπεράσει τη στιγμή. Δύο βλέμματα ανθρώπων που συναντιούνται, το κοίταγμα ενός δέντρου, ενός στοιχείου της φύσης, ένα αίσθημα που μας διαπερνάει, η σκέψη που μας προκαλεί ένα κείμενο. Δηλαδή, η ανοιχτή σκέψη και η ποιητικότητα για την οποία μιλάω ως ξεπέρασμα του τέλους. Όσο το τέλος αυτό θα διαρκεί, θα έπρεπε να κάνει τους ανθρώπους να πάψουν να είναι απεσιόδοξοι. Όχι για να γίνουν αισιόδοξοι, αλλά για να δούνε ότι η ανοιχτή σκέψη και η ποιητικότητα του κόσμου είναι πέρα από κάθε οπτιμισμό ή πεσιμισμό. Κεφάλαιο προς την πλανητική σκέψη. Ως δάσκαλος, για όσα χρόνια δίδαξα στη Σορβόνη, προσπάθησα ακριβώς να μην έχω αυτή τη σχέση ιδιοκτησίας. Δεν έλεγα ποτέ «οι φοιτητές μου», «το πανεπιστήμιο μου». Δεν θεωρούσα εγώ ότι βαθμολογούσα. Είχα εφαρμόσει ένα σύστημα όπου οι ίδιοι βαθμολογούσαν τον εαυτό τους και συνήθως πιο αυστηρά από ό,τι έπρεπε.
Δηλαδή υπάρχουν σπέρματα, στοιχεία μιας άλλης συμπεριφοράς και στη σχέση δασκάλου με μαθητή, από τη στιγμή που ο μαθητής πάβει να είναι μαθητής και γίνεται δάσκαλος, αλλά πάντα μαθητευόμενος κι αυτός. Θα ευχόμουν στους τηλεθεατές ή στους αναγνώστες την εγκατάλειψη των στηριγμάτων των δογματικών, όποιον και να είναι, να τα δούνε ως κάτι το τρεμάμενο, αλλά όπως ένα φύλλο που τρέμει στον αέρα, όχι ως κάτι το αρνητικό. Αυτό που θα ευχόμουν είναι η σκέψη που με κυριαρχεί, να με κυριαρχεί όλο ένα και περισσότερο. Δηλαδή, να μην είμαι εγώ αυτός που παράγει αυτή τη σκέψη, αλλά η σκέψη που με διαπερνάει να κυριαρχεί περισσότερο, τόσο εμένα όσο και τους άλλους. Σύγχρονα, την εγκατάλειψη κάθε ιδέας ή ιδιοκτησίας του «μου», που δημιουργεί και όλες τις εθνικές ενέργειες, και προς τον εαυτό μας και ως προς τους άλλους και προς τα αποσπάσματα του κόσμου. Επίσης, θα ήθελα το ξεπέρασμα κάθε οντολογίας, σχεδόν το ξεπέρασμα της κλασικής φράσης. Η κλασική φράση, μαθαίνουμε στην γραμματική, είναι «το ρόδο είναι κόκκινο». Το ρόδο, υποκείμενο, το είναι, το συνδετικό ρήμα. Ο Χάιντεγκερ, ο τελευταίος μεγάλος στοχαστής μέχρι σήμερα, στάθηκε γύρω στο είναι και προσπάθησε κάπου-κάπου να το ξεπεράσει το ίδιο. Εγώ προσπαθώ να δουλέψω μία σχέση και στα γραπτά και στα προφορικά, αλλά και στην ίδια μου την έμπρακτη καθημερινή ζωή, που να μην υπάρχει το είναι, να μην είναι κανείς προσκολλημένος σε αυτό που είναι ή να λυπάται για αυτό που δεν είναι. Μια σύνταξη σχεδόν θα έλεγα αλλιώτικη, που κάθε φράση θα μπορεί και να αντιστρέφεται και να ξεπεράσουμε αυτό το κόλλημα το οντολογικό που μας δέρνει από τον Παρμενίδη σχεδόν μέχρι σήμερα, σαν να υπάρχει για κάθε πράγμα ο λόγος του είναι. Το είναι με έψιλον κεφαλαίο δεν είναι παρά ένα από τα πρόσωπα ή τα προσωπία του κόσμου, σε μια εποχή που η διάκριση ίδια του προσώπου και του προσωπίου τίνει στην εξαλείψη της.